Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προξενείο στην κατεχόμενα Μόχωσο θέλει να ανοίξει ο Μεβλούτσα Βούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών εξήγηλε χθες βράδυ τη λειτουργία προξενείου στην κατεχόμενη πόλη, δυναμητίζοντας το κλίμα. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζονται με τις επαφές Μητσοτάκη και Αναστασιάδη αύριο στην Αθήνα. Προξενείο στην κατεχόμενη Αμόχωστο ανοίγει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, μιλώντας σε Τούρκους επίκους σε χωριά της κατεχόμενης Καρπασίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, επισήμανε ότι το αποκαλούμενο προξενείο θα εξυπηρετεί τους πολίτες της Τουρκίας που διαμένουν στην περιοχή. Η κίνηση της Άγκυρας αποτελεί συνέχεια των ενεργειών της τουρκοκυπριακής πλευράς να ανοίξουν την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Λευκοσία. Σκοπός της επίσκεψης Τσαβούσογλου είναι να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή και τους αρχηγούς των κομμάτων. Η παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα έρχεται λίγες ημέρες μετά τις άκαρπες συναντήσεις της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ Τζέιν Χολούτ με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για τους όρους αναφοράς μιας ενδεχόμενης επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν φέρει βούληση για λύση στο Κυπριακό, δήλωνε από τα κατεχόμενα Μεβλούτ Σαβούσογλου. Επιμένει στην πολιτική ισότητα χωρίς να αποκλεί κανένα μοντέλο λύσης. Κατά τη διάρκεια της παράνομης επίσκεψης στο κατεχόμενο, ο Τούρκος Υπουργός θα επισκεφθεί και την περίκλειστη πόλη της Αμοχώσου, συνοδεία του Κουντέτος Ρεσάι, όπου θα ενημερωθεί για την πορεία καταγραφής. Επιμένει στην πολιτική ισότητα ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, ενώ τονίζει την ίδια ώρα ότι δεν αποκλείεται κανένα μοντέλο λύσης. Μιλώντας σε κοινή διάσκεψη τύπου στα κατεχόμενα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν φέρει βούληση για λύση. Αυτή η κατάσταση, είπε, δεν έχει αλλάξει από το 2017 μέχρι σήμερα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να μοιραστεί την εξουσία και τον πλούτο με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Οι εξελίξεις προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν, όπως υποστήριξε ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει αλλάξει την στάση της για το ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Όπως δήλωσε ο Σαβούσογλου, η τουρκική πλευρά δεν αποκλεί κανένα μοντέλο λύσης, αρκεί αυτό να κατοχυρώνει την πολιτική ισότητα και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Υπογραμμίζω αυτό το σημείο και αναφερόμενο στην σημασία μιας νέας διαδικασίας στο Κυπριακό, που θα είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα με Μεβλούτ Σαβούσογλου, ισχυρίστηκε ότι και ο Νίκος Αναστασιάδης κατά διαστήματα έχει θέσει επιτάπητος διάφορα μοντέλα. Από την πλευρά του Τουρκοκύπριου ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή έκανε λόγο για μια νέα διαδικασία και άφησε να εννοηθεί ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιδιώκει χρονοδιαγράμματα. Σχετικά με την προοπτική της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, ο Μουσταφά Ακιντζή δήλωσε ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά προσεγγίζουν θετικά αυτή την ιδέα και υπενθυμίσε ότι το ζήτημα των όρων αναφοράς ακόμη δεν έχει διευθετηθεί. Εξηγήσεις δίνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή για την πρόταση διαχείρισης του φυσικού αερίου. Με ανάρτηση, το ίδιο εξηγεί ότι η πρόταση για σύσταση κοινής επιτροπής δεν είναι καινούργια, αφού η ίδια πρόταση υπάρχει από το 2011. Να εξηγήσω εγώ πώς υποβλήθηκε η πρόταση για το φυσικό αέριο, αφού έγινε θέμα το πώς ετοιμάστηκε, έγραψε ο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή, λίγο πριν αρχίσει η συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Σαβούσογλου. Σύμφωνα με τον Μουσταφά Ακιντζή, η πρόταση για εκείνη η επιτροπή δεν είναι καινούρια και όπως είναι γνωστό, υπήρχε μια πρόταση το 2011. Ο ίδιος συνέχισε από το 2015 που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έθεσε το θέμα του φυσικού αερίου στην ατζέντα. Έπειτα έγιναν κάποιες τεχνικές εργασίες από την πλευρά της λεγόμενης κυβέρνησης, οι οποίες του υποβλήθηκαν προς έγκριση. Στην εργασία που υποβλήθηκε για έγκριση, όπως υποστηρίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, η κοινή επιτροπή θα ήταν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, πέτυχε την αλλαγή της πρότασης προς αυτή την κατεύθυνση. Σε δηλώσεις όμως από τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Σαβούσογλου μίλησε στον πληθυντικό κάνοντας λόγο για εκ νέου υποβολή μιας πρότασης για μια κοινή επιτροπή. Πρόταση η οποία ετοιμάστηκε από τον ίδιο και τον Κουντρέτο Ζερσάι, όπως γράφει ο Τζέγμου Τρουγιάκαλη, ο διευθυντής της κυπριακής εφημερίδας Γεννή Τζουζέν. Ο ίδιος ρωτάται αν αυτό δεν είναι ντροπή, αφού αφήνεται να εννοηθεί για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ότι η Τουρκία τα μαγειρεύει και ο Ακιντζή τα ψήνει, όπως ακριβώς λέει ο Αναστασιάδης. Οι Ελληνοκύπροι δεν είναι έτοιμοι να μοιραστούν το φυσικό αέριο, δηλώνει από τα κατεχόμενα σήμερα μετά τις επαφές του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Σαβούσογλου. Συζητάτε την ίδια ώρα, είπε, οποιαδήποτε λύση που να αποδέχεται την πολιτική ισότητα.
Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό. 13χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η άτυχη 13χρονη θηγατέρα αστυνομικού εντοπίστηκε νεκρή το πρωί στο κρεβάτι της και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα αίτια θανάτου της αναμένεται να διαφανούν από την νομισμένη νεκροτομή επί της όρου της. Πίσω στα Θρανία επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, ενώ στο σχολείο βρέθηκαν για πρώτη φορά οι μαθητές της πρώτης τάξης. Δεν έλειψαν ωστόσο τα πρόπτα, με τους 57 μαθητές να απέχουν από τα μαθήματά τους στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίας Χρυσοχούς. Χτύπω καρδιά σήμερα για τους μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού και τους γονείς τους. Δημοτικά, προδημοτικά και ειδικά σχολεία άνοιξαν σήμερα τις πύλες τους για τους μαθητές. Το κουδούνι είχε στις 7:45 το πρωί. Οι μαθητές κατανεμήθηκαν στις τάξεις τους, πήραν τα βιβλία τους, ξεκινώντας για το πρώτο μάθημα της χρονιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, κατά την νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 331 δημοτικά σχολεία, όσο λειτουργούσαν και κατά την περσινή σχολική χρονιά, στα οποία θα φοιτήσουν 52.479 μαθητές και μαθήτριες, 731 περισσότεροι σε σχέση με τους μαθητές του 2018 και 2019. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα προβλήματα. Μετά την απόφαση των γονείων του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, 57 παιδιά απήχαν από τα μαθήματά τους κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων. Σε συνεδρία του Συνδέσμου Γονείων χθες λήφθηκε αυτή η απόφαση, με τη λογικό ότι το αίτημά τους για απομάκρυνση διευθύντριας του συγκεκριμένου σχολείου, που υποβλήθηκε με έντονο τρόπο και πολλές φορές κατά την περασμένη σχολική περίοδο, δεν έγινε αποδεκτό. Οι γονείς διευκρινίζουν ότι τα προβλήματα που θεωρούν ότι υπάρχουν με τη διεύθυνση του σχολείου έχουν να κάνουν και με θέματα συμπεριφοράς, όσο και με θέματα επαγγελματικά. Κανονικά και με μαντήλινη μαθήτρια, η οποία την Παρασκευή εκδιώχθηκε από το σχολείο από τον διευθυντή της. Ο διευθυντής ωστόσο μεταφέρθηκε στα κρατικά Ινστιτούτα. Το είχαμε ξεκαθαρίσει ότι άλλον το θέμα της έρευνας και του πορίσματος, και ανάλογα με το πόρισμα θα προβούμε στις δέουσες ενέργειες. Και άλλον αυτό που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, με την συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας, με την οικογένεια, με τον διευθυντή κτλ. Το κλίμα στο σχολείο σήμερα, ενημερωθήκατε ή ακόμη δεν? Έχω ενημερωθεί πως είναι όλα καλά. Δεν έχω επισκεφτεί το σχολείο και δεν χρειάζεται. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά, το παιδί έχει πάει εκεί όπως πρέπει να πάει, και με τη μαντήλα, και τα άλλα όλα νομίζω είναι γνωστά. Ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό σχέδιο υπέρ των συνεπών δανειοληπτών, αφού κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να εξασφαλίζει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο Υπουργός, το θέμα έχει εξεταστεί, έχουν γίνει κάποιες σκέψεις από το Υπουργείο Οικονομικών και έγιναν διαβουλεύσεις με την Κομισιόν. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εφικτό ή σωστό, και υπάρχει αρνητική ένδειξη από την Κομισιόν να εγκριθεί σχέδιο για άτομα που μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του ΓΕΣΥ τέθηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Οι οργανωμένοι ασθενείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις πρώτες 100 μέρες εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Το τι παίρνω εγώ από τη συνάντηση είναι την ικανοποίηση, γενικά την ικανοποίηση του κοινού των ασθενών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις πρώτες 100 μέρες του ΓΕΣΥ. Προβλήματα υπάρχουν, τα γνωρίζουμε, μας έχουν δοθεί και εκ μέρους των ασθενών. Θεωρώ ότι οι ασθενείς είναι, σαν σύνδεσμο, σαν οργάνωση ασθενών, είναι και αυτοί που βιώνουν και καθημερινά τα προβλήματα. Οφείλουμε να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους και τις εισηγήσεις τους. Στην πλευρά μας έχουμε δηλώσει και έχουμε καταθέσει και σχετικό υπόμνημα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ικανοποίησή μας για τις πρώτες 100 μέρες εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Κύπριο πολίτη, έχει αγκαλιαστεί από τον Κύπριο πολίτη, από τον Κύπριο ασθενή. Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν προβλήματα.
Δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται η διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον Μητροπολίτη Μόρφου κατά παράβαση κειμένων άρθρων της κειμένης νομοθεσίας, όπως αυτά είναι διατυπωμένα στον ποινικό κώδικα και σε ειδική νομοθεσία διαπιστώνει ο Γενικός Εισαγγελέας από τον φάκελο της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, ο αστυνομικός ανακριτικός φάκελος, σε σχέση με την διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου, επιστράφηκε σήμερα από την νομική υπηρεσία στην αστυνομία με την διαπίστωση από τον Γενικό Εισαγγελέα, όπως ήταν και η εισήγηση των ανακριτών ότι δεν φαίνεται με βάση το συλλέγει αναρτητικό υλικό να στοιχειοθετείται η διάπραξη ποινικού αδικήματος. Θλίψη σκόρπισε ευνίδιος θάνατος του αγαπημένου τραγουδοποιού Λαβρέτη Μαχαιρίτσα σε ηλικία 63 ετών. Τα ξημερώματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου μετά από καρδιακή προσβολή που πιθανότατα υπέστη στην διάρκεια της νύχτας. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας αφήνει πίσω του σπουδαίο έργο. Τρίζει ο θάνατος για αγάπη, κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Ένας χήμαρος στη μουσική και τη ζωή του, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας ήξερε να ζει και να τραγουδά με πάθος. Με ξεκούρνει στη κιθάρα δίδυμο τείχο μπλούς. Η χαμένη μου πεντάρα δίδυμο τείχο μπλούς. Η σπάνια φωνή του εκείνη με το ιδιαίτερο γρέζι σίγασε για πάντα. Κάθε του τραγούδι επιτυχία, σχεδόν 40 χρόνια στη σκηνή και ήταν σαν να βγει και χθες. Τα τραγούδια του έγιναν σλόγγαν, είχαν ταυτότητα και έγιναν ξέσπασμα. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Με κοκτέιλ πάρτι και δείπνο που έγιναν στο ξενοδοχείο Radisson Blue στη Λάρνακα το βράδυ της Παρασκευής, ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη γιόρτασε τα 50 χρόνια συνεργασίας του με την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Suzuki. Σε σύντομο χαιρετισμό, το πρόεδρος του ομίλου, κ. Σώτος Τρικομίτης, αναφέρθηκε στον πατέρα του και ιδρυτή του ομίλου, Ανδρέα Τρικομίτη, και το θάρρος του να ζητήσει από την μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία να τον διορίσει ένα από τους πρώτους αντιπροσώπους εκτός Ιαπωνίας. Ο κ. Τρικομίτης ευχαρίστησε επίσης την Suzuki για την άψογη συνεργασία τους αυτά τα 50 χρόνια. Σε χαιρετισμό, το κ. Σετακανόρη Suzuki, Γενικός Διευθυντής Ευρώπης, που έφτασε στην Κύπρο ειδικά για τους εορτασμούς, αναφέρθηκε, επιβεβαίωσε την καλή συνεργασία τους με τον Κυπριακό Όμιλο και ευχήθηκε άλλα 50 επιτυχημένα χρόνια καλής συνεργασίας. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση, μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ξεκινάμε με τον Αβόλωνα που το μεσημέρι ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής. Είναι ο 42χρονος Σέρβος Ιβάν Βουκομάνοβιτς, ένας προπονητής που δούλεψε μόνο σε δύο ομάδες από το 2015 μέχρι το 2017. Αρχικά στην Στάνταρ Λιέγης και μετά στην Σλόβα Βραντισλάβας. Εκεί πήρε και κύπελο. Μάλιστα είχε διαδεχθεί τον Νίκη Βαβασιλείου. Ο κ. Βουκοβάνοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια και θα πιάσει άμεσα δουλειά, θα είναι στον πάγκο στον αγώνα με την Πάφο το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Τσίριο Στάδιο. Απόψε 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα των αντρών της Κύπρου παίζει με το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και βεβαίως θέλει δεύτερη νίκη. Αφού νικήσαμε στον πρώτο αγώνα την ομάδα από το Σαν Μαρίνο, είναι εύκολος αντίπαλος. Γενικά όμως, πέραν από αυτές τις ομάδες, φαίνεται ότι η εθνική ομάδα του Ραν Περσιμών δεν μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη και με άλλες ομάδες που είναι λίγο πιο μεγαλύτερου βεληνικούς. Επίσης να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδος χθες έφερε ισοπαλία 1-1 με το Λίχτενστάιν, μοναδικό γκολ για το Λίχτενστάιν στη διοργάνωση.
και ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Έχει αποκλειστεί άλλωστε η Εθνική Ελλάδος από το προηγούμενο παιχνίδι. Τέλος, στο μουντομπάσκετ της Κίνας, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, παρότι νίκησε με 84-77 την Τσεχία, αυτό δεν αρκούσε. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γιατί ήθελε 12 πόντους διαφορά και πάνω για να ελπίζει. Αυτά είναι ένα σημαντικό δελανέα της επικαιρότητας. Χριστίνα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο στη μία συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA. Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών πανκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ χτίζεις το μέλλον σου. Κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η Cita Mobile Vodafone, το καλύτερο δίκτυο κινητής στην Κύπρο, βραβευμένα από την Ούκλα. Η Ούκλα αναδεικνύει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το δίκτυο της Cita Mobile Vodafone ως το γρηγορότερο στην Κύπρο. Cita Mobile Vodafone, το καλύτερο δίκτυο κινητής στην Κύπρο. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγήνες κύριες ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς, στερικό τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 14 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρό είναι αρχικά κυρίως έθυρος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς, στερικό στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε μετά την εκπομπή Οικονομία στο Μικροσκόπιο με τον Λεύκο Χρήστου. Κυρίες και κύριοι, καλώς βράδυ.